Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύοντας τη δυναμική του εντός του κόμματος αλλά και επιβεβαιώνοντας τη στήριξη των ψηφοφόρων του. Με ποσοστό 59,9% έναντι 40,1% του Χαριδούκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θριάμβευσε σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, με την Κρήτη να του δίνει το επιβλητικότερο ποσοστό. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηθημένοι. Νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να με εμπιστευτείτε ξανά στην ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Εν μέσω αποθέωσης από φίλους, στελέχη και υποστηρικτές του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει ομιλία μπροστά στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, απευθύνοντας προσκλητήριο στους δημοκρατικούς πολίτες του τόπου να εμπιστευτούν και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Επέστρεψε ως η δύναμη προόδου, η δύναμη αλλαγής. Σήμερα απευθύνω ανοιχτό προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες που είναι απογοητευμένοι από την κυβερνητική πολιτική. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς λαϊκισμό, με σοβαρό και αξιόπιστο προγραμματικό λόγο, με δυναμισμό. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και αγώνα, θα το κάνουμε και θα κερδίσουμε. Ο ίδιος ευχαρίστησε έναν έναν τους συνυποψηφίους του, σημειώνοντας πως θα προχωρήσει ενωτικά με όλους στην πρώτη γραμμή. Η παράταξή μας θα πορευτεί με αξιοπιστία, με ενότητα, με σοβαρότητα και προτάσεις που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων. Αμέσως μετά τα πρώτα αποτελέσματα και αφού είχε διαφανεί η ξεκάθαρη νίκη, Ανδρουλάκη, ο Χάρης Δούκας τηλεφώνησε στον επανεκλέγεντα πρόεδρο για να τον συγχαρεί. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την νίκη του. Θέλω να ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής που στήριξαν την υποψηφιότητά μας. Καταφέραμε μέσα σε 3,5 μήνες να κάνουμε ένα καθαρό και έντιμο αγώνα, χωρίς συμβασμούς απέναντι στις ακραίες επιθέσεις. Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα έδωσαν και οι υπόλοιποι συνυποψηφοί του στον πρώτο γύρο. Δεν πιστεύω ότι ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζει το 60 και ο κ. Δούκας το 40. Αλλά εκτιμώ ότι όλοι οι υποψήφοι ενσωματώθηκαν και θα ενσωματωθούν την επόμενη μέρα. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη επικοινώνησαν αμέσως μετά τη νίκη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Στέφανος Κασελάκης αλλά και ο Νίκος Παπάς. Ενώ σήμερα τηλεφωνικά τον συνεχάρει για την επανεκλογή του η πρόεδρος της Δημοκρατίας.